Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Ένα πρόσωπο, μια αγαπητή φίλη είναι εδώ μαζί μου απόψε για να κάνουμε ένα ταξιδάκι στο παρελθόν, να μάθουμε πιο πολλά για αυτήν, καθώς επίσης και το παρόν και το μέλλον. Είναι μια αξιόλογη καλλιτέχνης, η οποία έχει βραβευθεί και ας ευχηθούμε ότι θα πάρει και το επόμενο βραβείο, το οποίο θα μιλήσουμε για λίγο, σε λίγο. Καλώς την Αναστασία, καλησπέρα. Καλησπέρα Βασίλη μου, καλέ μου φίλε, καλώς τι κάνεις, εσύ. Καλά. Είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ. Και χαίρομαι που θα κάνουμε ένα ταξίδι που υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Ταξίδι στο χρόνο. Ταξίδι στο χρόνο και θα μάθουμε πιο πολλά και για σένα, αλλά και για τις δουλειές που έχεις κάνει, γιατί είναι πολύ αξιόλογες οι δουλειές που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Και είναι αξιόλογες οι δουλειές και πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι υπάρχουν αξιόλογοι καλλιτέχνες οι οποίοι μας τιμούν εδώ στο εξωτερικό και άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από την πατρίδα, κάνουν κάποιες δουλειές εδώ πετυχεμένες και μετά η πατρίδα, και ευτυχώς γι' αυτό, τους αναζητεί και τους παίρνει πίσω για να κάνουν και εκεί κάποιες καλές δουλειές για να μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι. Έτσι όπως θα λες. Λοιπόν, η Αναστασία Ρεβί, από πού κατάγεται, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε. Πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε. Λοιπόν, γεννήθηκα στον πανέμορφο Πειραιά. Μάλιστα. Ένα από τα πολλά Είμαι ένα από τα πολλά παιδιά. Ένα και δύο, τρία, τέσσερα και πέντε και ξέρω εγώ πόσα παιδιά είναι. Είμαι ένα από εκείνα τα παιδιά, λοιπόν. Ένας τόπος που αγαπήθηκε πολύ, που υμνήθηκε από το καταπληκτικό τραγούδι που όλοι ξέρουμε του Μάνου Κατσιδάκη, σε όλο τον κόσμο. Γεννήθηκα λοιπόν εκεί, οπότε αγαπώ ιδιαίτερα τη θάλασσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι και δεινή κολυμβήτρια, απλά αγαπώ τη θάλασσα. Ναι, ναι. Και εγώ μου αρέσει να την απολαμβάνω, να την βλέπω, αλλά δεν μπαίνω μέσα. Και ήρθα στο Λονδίνο πριν 21 χρόνια. Έχεις κάνει σπουδές φυσικά εκεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Αρχικά πέρασα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου σπούδασα Αγγλική Φιλολογία, ενώ ταυτόχρονα ήμουν στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και με το που πήρα και τα δύο μου τα πτυχία ήρθα στο Λονδίνο. Για να κάνεις και άλλες σπουδές ή απλά για να... Όταν ήρθα, είχα εκείνη την τρέλα του ανθρώπου, του νέου κοριτσιού που δεν ξέρει επακριβώς πώς είναι τα πράγματα και είχα έρθει γιατί νόμιζα ότι το Λονδίνο είναι το κέντρο του θεάτρου και εδώ θα κάνω τα πάντα, όπως και δόξα τω Θεώ αποδείχθηκε ότι ήταν είναι ένας τόπος. Είναι όμως το κέντρο του θεάτρου. Είναι, ναι, πραγματικά. Και βέβαια είναι. Ναι. Και βέβαια είναι. Αλλά θέλω να σου πω, είχα εκείνη την άγνοια της νιώτης. Ναι, ναι, ναι. Που... της αναζήτησης και της προσπάθειας της επιτυχίας. Έτσι. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Θα μιλήσουμε για την επιστροφή σου εκεί που διδάχτηκες στο θέατρο, γιατί γύρισες πίσω μετά. Θα πάμε λίγο πιο ύστερα να μιλήσουμε γι' αυτό. Όμως, εδώ ήρθες, προέκυψε και ο γάμος φυσικά. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Ήταν... παντρεύτηκα την παραμονή που ήρθα Λονδίνο. Δηλαδή, κάναμε ένα μεγάλο πάρτι στο Πήλιο. Ναι. Και την επομένη ήρθα Λονδίνο. Το σκάσατε και οι δυο μαζί, δηλαδή. Το σκάσαμε και οι δυο μαζί, ναι. Και λέμε, για πάμε προς τα εκεί να δούμε, ναι, τι γίνεται. Παιδιά τώρα, ξέρεις. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Με απασχολεί το γεγονός ότι παντρεύτηκες αυτόματα. Είχες την αναζήτηση μέσα σου, δηλαδή, ναι, έψαχνες για κάτι καινούργιο, κάτι νεότερο. Πώς τα βόλεψες, πώς συνδύασες την οικογενειακή ζωή, τον γάμο με τα παιδιά που ήρθαν ύστερα, τις σπουδές και την προσπάθεια, το θέατρο δηλαδή, να πετύχεις σε αυτό το τομέα που τα κατάφερες. Καμιά φορά όταν σκέφτομαι πώς συνέβησαν όλα αυτά, δεν έχω απάντηση, γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που σου είπα πριν, ότι στη δεκαετία των 20, δεν έχεις ούτε αίσθηση της ευθύνης, του γάμου ούτε και αίσθηση παιδιών και των παιδιών. Τα κάνεις τα παιδιά, στα εκεί να φάνε μόνα αυτό τους. Αυτό. Δηλαδή, όταν ήρθα Λονδίνο, ας πούμε, ανάμεσα στην αναζήτηση αυτής της υπέροχης πόλης και στο κλάμπινγκ, γιατί και αυτό έκανα ψάχνοντας να βρω τι είναι το Λονδίνο,
Συνειδητοποίησα ότι είμαι έγκυος. Λέω... Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Τι έγινε τώρα. Οπότε, δηλαδή ήρθε το μωρό χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει, χωρίς... είχα πάντα όμως... Έχω δύο μεγάλες τρέλες. Η μία είναι τα παιδιά μου και η άλλη είναι το θέατρο. Ναι. Έχω μία απίστευτη αγάπη και για τα δύο. Οπότε με ένα μαγικό τρόπο συνδύασα και τα δύο. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχα το γιο μου στο Μάρσιπο και πήγαινα στις πρόβες. Δηλαδή πήγαινα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Το Λονδίνο βέβαια είναι και μία πόλη η οποία είναι πολύ φιλική ως προς τις καινούργιες μητέρες. Είχες κάνει και άλλες σπουδές εδώ επομένως, έτσι συνέχισες. Βέβαια, ήρθα εδώ πέρα, σπούδασα, ήμουν στο London Theatre Conservatory, ήμουν στο Φιλιπ Γκολιέ, έκανα πολύ σημαντικά σεμινάρια με πολύ σημαντικούς δασκάλους, ταξίδεψα, ταυτόχρονα δούλευα ως ηθοποιός, έκανα τις πρώτες μου δουλειές, συνάντησα κάποιους Έλληνες με τους οποίους φτιάξαμε το Theatre Lab Company. Τότε, χωρίς να ξέρουμε τι φτιάχναμε. Ναι. Χωρίς, όταν είσαι παιδί, δεν πολύ καταλαβαίνεις. Θέλω να σε ρωτήσω, η ανάγκη που υπήρξε να φτιάξετε το Theatre Lab είναι αυτή που αντιμετωπίζουν σχεδόν όλοι οι ξένοι που έρχονται εδώ για να δουλέψουν σε αυτό το είδος, να ασχοληθούν με την τέχνη του θεάτρου. Αντιμετωπίζουν κάποια μικρά, που είναι όμως σημαντικά προβλήματα, η γλώσσα. Δηλαδή η προφορά και όλα αυτά. Έχουν δυστυχώς οι casting directors, έχουν αυτή την απέτηση να μην έχει accent, ας πούμε, ένας ηθοποιός. Όμως δεν μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Επομένως, αντιμετωπίζεις και εσύ, αντιμετώπισες και εσύ αυτό το πρόβλημα. Και η ανάγκη να όμως να παίξεις, να δημιουργήσεις, ήρθε η απόφαση να δημιουργήσεις και να φτιάξεις το δικό σου θεατρικό συγκρότημα. Το Theatre Lab Company. Theatre Lab, yeah. Και εκείνα τα χρόνια, δηλαδή στα τέλη της δεκαετίας του 90, δεν υπήρχαν πολλοί ξένοι καλλιτέχνες και ηθοποιοί. Δηλαδή, τρεις Έλληνες ήμασταν. Ναι. Δεν ήταν έτσι. Ήτανε το θέατρο τώρα έχει αλλάξει. Είναι πολύ πιο international. Δηλαδή και το σινεμά, πολύ περισσότερα accents, πολύ περισσότερες διαφορετικές αποχρώσεις. Ναι. Τότε δεν ήταν έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι οι θύνοντες, οι παραγωγοί και οι συγγραφείς αποφασίζουν ότι πρέπει να γράψουμε κάτι το οποίο να είναι πιο αντιπροσωπευτικό. Ναι. Και το πιο αντιπροσωπευτικό είναι αυτό που βλέποντας τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να το αποκλείσεις, να αποκλείσεις ας πούμε τον ξένο ή κάποιον που έρχεται από την Ασία ή κάποιον Ευρωπαίο ή ξέρω εγώ. Είναι όλοι, ζουν εδώ. Γι' αυτό Βεβαίως. Είναι τα πραγματικά πράγματα που συμβαίνουν. Για τα situations τα οποία δεν μπορούν Βεβαίως. Να αποφύγουν. Βεβαίως. Λοιπόν, δημιουργία του Lamp Theater ήταν επιτυχημένη, έχεις κάνει αρκετές επιτυχίες. Πώς το αντιμετώπισαν οι θεατές, ο κόσμος? Το κοινό μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή υπήρξαμε τυχεροί. Δουλέψαμε σκληρά, πολύ σκληρά. Κάναμε παραστάσεις με ελάχιστα χρήματα. Και σιγά 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 οι άνθρωποι είδαν σε μας και το κοινό και η κριτική ότι υπάρχει πραγματική αγάπη, γνώση, μεράκι, τρέλα, αν θέλεις, ταλέντο. Εγώ νομίζω ότι τρέλα και το ταλέντο είναι πιο έτσι, απαραίτητα. Τα πιο σημαντικά είναι, πιο σημαντικά. Νομίζω. Ναι. Ασχοληθήκατε φυσικά και με ελληνικό θέατρο. Πάρα πολύ. Και με αγγλικό θέατρο. Πάρα πολύ. Ναι. Κυρίως σύγχρονο ελληνικό θέατρο και αρχαία ελληνική γραμματεία. Ναι, δηλαδή, λέω με περηφάνεια ότι έχω κάνει τη Μίδια, τη Λυσιστράτη, την τριλογία Ορέστια και την Αντιγόνη, που είναι Ευρυπίδης, Σοφοκλής, Εσχύλος και Αριστοφάνης. Έχω κάνει έργα και τον Μεθάρο. Στα ελληνικά είναι όλα αυτά? Στα αγγλικά. Στα αγγλικά, τα οποία ήταν μεταφρασμένα ή τα μεταφράσατε? Μεταφρασμένα.
και έγιναν στο Riverside Studios. Ένα τα μεταφράζατε εσείς ή ήταν ήδη... Ήταν ήδη μεταφρασμένα, από πολύ μεγάλους μεταφραστές. Επομένως ήταν η ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις και ξένους τοπιούς, δηλαδή όχι Ελλαδίτες αποκλειστικά. Και ξένους, ναι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Και το πιο σημαντικό είναι ότι από την αρχή εμείς παίζαμε στα αγγλικά. Ναι, δηλαδή τα σύγχρονα ελληνικά κείμενα τα κάναμε πάντα στα αγγλικά. Στα αγγλικά και μας έβλεπε αγγλόφωνο κοινό. Mm-hmm. Σύγχρονα ελληνικά κείμενα έχουμε κάνει πάρα πολλά. Ναι. Πάρα πολλά. Και φαίνεται ότι με το σύγχρονο, δηλαδή συγγραφείς, Λούλα Αναγνωστάκη και Χαΐδη Χαβιαρά, Σκούρτης, Ηλιόπουλος, Ακής Δήμου, Νίνα Αράπη, Ανδρέας Φλουράκης. Όλοι οι σύγχρονοι. Πάρα πολλοί κόσμος, μάλιστα, πάρα πολλά θεατρικά έργα. Και σαν παραγωγές και σαν αναλόγια. Και μάλιστα εδώ θέλω να πω ότι με το σύγχρονο ελληνικό θέατρο η ιστορία μου συνεχίζεται. Mm-hmm. Γιατί αυτή η τεράστια δουλειά που έκανα ήταν και αυτή που με έφερε στην Οξφόρδη. Ναι, να μου πεις και αυτό, να ακούσουν και οι τηλεθεατές. Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου συνάντησα σπουδαίους Έλληνες ακαδημαϊκούς και φοιτητές και καθηγητές του Πανεπιστημίου, mm-hmm, οι οποίοι έχουν στήσει τη δική τους θεατρική ομάδα, το Praxis Theatre Group. Ανεβάζουν έργα πάντα στα ελληνικά, οι Οξφορδιανοί. Σύγχρονα. Σύγχρονα, με υπέρτιτλους. Μάλιστα. Και είμαι μαζί τους πια 3 χρόνια και έχω κάνει το κτίριο της Πέννης Φυλακτάκη. Έκανα το Λιωμένο Βούτυρο του Σάκη Σερέφα. Και τώρα ετοιμάζουμε το «Θέλω μια χώρα» του Ανδρέα Φλουράκη. Θέλω να πω ότι το σύγχρονο ελληνικό έργο με αφορά πάντα. Μάλιστα. Τα οποία παρουσιάζονται μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκεί στην Οξφόρδη. Σε καταπληκτικά θέατρα που έχουν τα καταπληκτικά αυτά κολέγια. Η καινούργια μας δουλειά, το «Θέλω μια χώρα», θα παρουσιαστεί το Μάιο στο O'Reilly Theatre, που είναι στο κολέγιο του Κίμπο. Υπάρχουν αρκετοί ελληνόφωνοι που τα παρακολουθούν τα έργα εκεί. Ναι, υπάρχει ελληνόφωνη κοινότητα, ναι. Α, μάλιστα, όχι πράγμα τεράστια, αλλά υπάρχει. Αλλά αρκετοί και τα παρακολουθά τα έργα. Έχουμε και πάρα πολλούς Άγγλους οι οποίοι έρχονται να δουν τα κείμενα με τους τα οποία, όπως είπες, έχουν υπότιτλους. Υπέρτιτλους, ναι. Ωραία. Εκείνο είναι μια μεγάλη επιτυχία πάλι και μια προσπάθεια που κάνεις και η διατήρηση της κουλτούρας και της γλώσσας ιδιαίτερα. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Σπουδαία. Συγχαρητήρια και αυτό. Επομένως, θέλω να μου μιλήσεις λίγο για την επιστροφή σου στον τόπο που διδάχτηκες στο θέατρο, γιατί έχεις κάνει και εκεί κάποιες δουλειές τελευταίες. Έκανα το Macbeth. Και έχεις πάρει και βραβείο. Του Shakespeare, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μόλις λίγους μήνες πριν, 1 χρόνο πριν, πεζόταν η παράσταση, έκανε τεράστια επιτυχία. Mm-hmm. Το λέω γιατί το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έχει μία τεράστια σκηνή, την κεντρική σκηνή, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, με χωρητικότητα 700 άτομα. Είναι μεγάλη σκηνή και με πολύ χαρά λέω ότι η παράσταση ήταν γεμάτη κάθε βράδυ, αποθεώθηκε από το κοινό και μου χάρισε το βραβείο σκηνοθεσίας στην Ελλάδα του 2016. Αυτό ήταν βραβείο σκηνοθεσίας θεάτρου. Ναι. Μπράβο, το οποίο ήταν το οποίο το παρέλαβε το τον Οκτώβριο. Πέρυσι. Τον Οκτώβριο. Λίγους μήνες πριν, τον Οκτώβριο του 2016. Μάλιστα, συγχαρητήρια και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ευχαριστώ μια ευκαιρία λοιπόν να φέρουμε έτσι στην εμφάνεια αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχεις κάνει, καθώς επίσης και τα βραβεία, γιατί δεν τελειώνουν τα βραβεία εδώ. Συγχαρητήρια και είμαι σίγουρος ότι οι τηλεθεατές μας θα δώσουν περισσότερη σημασία στο όταν ακούνε Αναστασία Ρεβί και Lab Theater και να παρακολουθούν, να έρχονται να παρακολουθούν τις παραστάσεις, γιατί τελευταίως σε είχα δει σε μια παράσταση που έχεις κάνει και σε θαύμασα, θαύμασα δηλαδή τη δουλειά σου, ήταν καταπληκτική η παράσταση και έχω χάσει όμως τη Σαλόμη, λυπάμαι, γιατί... Πες όμως για την παράσταση που ήρθε, τη ζωή του Ρούντολφ. Ναι, η οποία είναι η ζωή του... Του Ρούντολφ Νουρέγιες, ναι, του μεγάλου χορευτή. Μεγάλου χορευτή, η οποία ειλικρινά με ενθουσίασε το casting, που ήταν καταπληκτικό. Με ενθουσίασε και οι χορογραφίες και ο τρόπος έκφρασης των ηθοποιών και όλα. Ήταν τεράστια επιτυχία
ειλικρινά. Και αν με ρωτούσαν αν θα έπρεπε να πάρεις και εκεί ένα βραβείο, θα έλεγα ναι. Θα έπρεπε να το πάρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν πολλά βραβεία. Δεν κάνεις ταινίες, ε? Όχι, δεν κάνω ταινίες. Αν και θα το ήθελα πάρα πολύ. Και επειδή αγαπώ ιδιαίτερα το σινεμά, νομίζω ότι τα θεατρικά μου έργα έχουν ένα ύφος κινηματογράφου. Ναι, διότι έχουν και τη μουσική και το χορό και την ερμηνεία και όλα. Και αυτή την κινούμενη εικόνα. Ναι, δεν μου λες, εάν δεν σκέφτηκες δηλαδή να κάνεις... Θα ήθελα πάρα πολύ. Να παίξεις μια ταινία, ας πούμε, η οποία μπορεί να είναι μια υπερπαραγωγή και πάρα να πάει και στα Όσκαρς. Θα ήθελα πάρα πολύ. Αγαπώ πάρα πολύ, πολύ το σινεμά. Αλλά... Επειδή από μικρή κάνω θέατρο, ξέρεις, δεν το τόλμησα το σινεμά, κάτι που θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ναι, ποτέ είναι αργά. Εάν υπάρξει περίπτωση, δηλαδή θα ενδιαφερόσουν. Πάρα πολύ. Εάν τύχει και με ορίσουν casting director σε μια ταινία, θα σε καλέσω οπωσδήποτε σε casting. Εάν δηλαδή, να σου πω, εάν δηλαδή κάνω μια ταινία για τη Μελή Μερκούρη, εντάξει, είμαι σίγουρος ότι το part είναι δικό σου. Γιατί ξέρεις, σε θυμάμαι. Θυμάμαι που είχες κάνει τη Μελίνα. Ήταν καταπληκτική και αυτή η εμφάνισή σου. Και τραγουδάς κιόλας, ε. Ναι, τραγουδάω. Ναι, τραγουδάεις, χορεύεις. Έχω κάνει μουσικές σπουδές. Ναι. Τραγουδάω, αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, αγαπώ πάρα πολύ το χορό. Τις καλές τέχνες γενικότερα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, βραβεία δίνονται πάντοτε και με διάφορους τρόπους. Και υπάρχει ένα βραβείο που θα δώσουν σε γυναίκα σκηνοθέτη θεάτρου. Και νομίζω είσαι υποψήφια για αυτά τα βραβεία. Είναι, είναι τα βραβεία γυναικών της χρονιάς του 2017, της φετινής χρονιάς. Είναι αυτή η μεγάλη τελετή που γίνεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα. Είμαστε υποψήφιες διαφορετικές γυναίκες, διαφορετικές κατηγορίες. Για διαφορετικές κατηγορίες. Τρεις σε κάθε κατηγορία. Okay. Επομένως είστε τρεις στην είμαστε κατηγορία... Είμαστε στην κατηγορία σκηνοθετών, είμαστε τρεις γυναίκες. Μάλιστα. Και πολύ σύντομα, τη Δευτέρα στις 6 Μαρτίου, θα μάθουμε ποια θα είναι ποια η γυναίκα είναι... της χρονιάς στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ναι. Ωραία. Η τελετή θα προβληθεί από τον Αντένα την Τετάρτη 8 Μαρτίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Ακριβώς. Για επειδή είναι και γυναικείο το θέμα. Δεν μου λες, οι επιλογές πώς γίνονται, τα nominations δηλαδή, πώς... Αυτό δεν το γνωρίζω καθόλου. Ναι. Με πήραν κάποια στιγμή τηλέφωνο και μου είπανε, κυρία Ρεβί, σας έχουμε επιλέξει ως υποψήφια για τα βραβεία γυναικών 2017. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πώς αισθάνεσαι που είναι και άλλες δύο γυναίκες, ας πούμε? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, γιατί όλες οι γυναίκες που είναι υποψήφιες σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, είναι όλες ξεχωριστές. Ξεχωριστές. Η κάθε μια στον τομέα της, αλλά όλες ξεχωριστές. Πολύ ωραία. Πραγματικά. Πριν πάμε παρακάτω και να μάθουμε για το τι σκοπεύεις να κάνεις στο μέλλον, είναι πολύ έτσι, άσχολη η Αναστασία Ρεβί, κάνει τόσα πολλά. Έχει και οικογένεια. Έχεις ελεύθερες ώρες καθόλου? Ασχολείσαι με κάτι, δηλαδή... Διαφορετικό. Πώς περνάς, αν υπάρχουν ελεύθερες ώρες? Ελεύθερες ώρες είναι ελάχιστες, αλλά τα αγαπημένα μου πράγματα, ένα είναι να βλέπω ταινίες, μ' αρέσει πάρα πολύ το σινεμά, και άλλο ένα είναι να κάνω βόλτες με το ποδήλατο. Έτσι, αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Μαγειρεύεις κιόλας? Ναι, και είμαι και εξαιρετική μαγείρισα. Κάνεις, είναι παραδοσιακή κουζίνα ή... Ξέρω και παραδοσιακή κουζίνα. Και ξέρω και είμαι και πολύ ευρηματική στην κουζίνα. Έτσι. Αλλάζεις δηλαδή και τα οικογένειά μου όλα και αυτά. Οι καλεσμένοι μου έχουν να το λένε. Ναι. Πενεύομαι τώρα για την κουζίνα μου, αλλά... Ναι, ναι. Τα παιδιά... Μαγειρεύω νόστιμα.
Τα παιδιά, εντάξει. Τα παιδιά μου. Ναι, είναι ευχαριστημένα με την κουζίνα. Με τη μαμά που έχουν ή με την κουζίνα. Και με τη μαμά και την κουζίνα. Τα φαγητά που φτιάχνεις είναι παροσιακά, ελληνικά. Κάνω καταπληκτικό μουσακά. Τους έχεις μάθει. Κάνω καταπληκτική σπανακόπιτα. Μπράβο. Κάνω καταπληκτική τυρόπιτα. Δεν πετυχαίνω τα κεφτεδάκια. Δεν πειράζει. Συγχαρητήρια. Και πολλά άλλα. Και μου αρέσουν πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω συνταγές. Έχω ένα πολύ μεγάλο αριθμό βιβλίων με συνταγές, γιατί πραγματικά μου αρέσουν. Και να δοκιμάζω καινούργια φαγητά. Διαβάζω κάτι και λέω, αυτό θα είναι νόστιμο. Κάτσε να το κάνω. Ναι, υπάρχουν κάποιες οικογένειες που είναι και πιο τυχερές και έχουν, σε περίπτωση που υπάρχει θέμα υγείας, πρόβλημα υγείας, τρέχουν αμέσως στα βράδια να πάνε σε γιατρούς, να βρουν τους GPs, να πάρουν κάποια διάγνωση. Εσύ όμως είσαι τυχερή, γιατί έχεις γιατρό στο σπίτι. Και μάλιστα γιατρό, ψυχίατρο. Μάλιστα. Η ιδιότητά του είναι ψυχίατρος. Ναι, βέβαια. Ναι. Όμως οι ψυχίατροι πρώτα είναι γενικοί. Βέβαια, ναι. Απλά εννοώ ότι... General practitioners και μετά ναι, κάνουν το τη ιδιότητα. Το είπα χαριτολογώντας, γιατί εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε λίγο τρελοί. Ναι, ναι. Και οπότε είναι η σωστή ειδικότητα. Σε κρατάει υπό έλεγχο, δηλαδή. Ναι, σωστή υπάρχει, ειδικότητα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μάθαμε για το ποδήλατο, για τις συνταγές, για όλα. Μήπως έχουμε κάποιο έτσι θεατρικό κομμάτι να δείξουμε από τις τελευταίες σου παραστάσεις, έτσι για να δουν και οι τηλεθεατές μας. Έχεις κάτι να... Νομίζω ότι έχουμε κάποια πολύ ωραία ένστανταν, ναι. Mm-hmm. Από την πρόσφατη παράστασή μου, την Σαλόμη του Oscar Wilde, mm-hmm. Και κάποιες άλλες μικρές εκπλήξεις, αλλά δεν θα τα αποκαλύψουμε και όλα. Να πάμε να τα δούμε, έτσι, να τα απολαύσουμε. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε να δούμε αυτό το βίντεο κλιπ και θα γυρίσουμε πίσω. I pray, Mother, rain.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σε θαυμάσαμε, λοιπόν, για αυτά τα καλά έργα που κάνεις. Και θα γυρίσουμε πίσω τώρα για να ρωτήσω, εντάξει, όλα αυτά ωραία, πολύ όμορφα. Θα είσαι αύριο στην Αθήνα για, αυτό το, για αυτή την βράβευση και εύχομαι να πάρεις το βραβείο και να γυρίσεις πίσω να μας πεις για τα αισθήματά σου, τα συναισθήματά σου για το βραβείο. Και να ρωτήσω τώρα τι γίνεται στο μέλλον. Έχεις κάτι έτσι στο μυαλό να προετοιμάσεις για το εγγύς μέλλον? Τη φετινή χρονιά δεν ήθελα να κάνω κάτι στην Ελλάδα, γιατί μετά από δύο πολύ μεγάλες παραγωγές που έκανα, το Γλυκόπουλι της Νιώτης στην Αθήνα στο Θέατρο Άλμα και το Macbeth στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ήθελα να ξαναεστιάσω στο Λονδίνο. Mm-hmm. Γι' αυτό και έκανα τώρα τη Σαλόμη στο Hoxton Hall, το που μόλις είδατε το υπέροχο. Και τώρα ετοιμάζω τη δουλειά στην Οξφόρδη, όπως σας ανέφερα. Ναι, το οποίο πότε τα... Θέλω μια χώρα, του Ανδρέα Φλουράκη. Πότε παρουσιάζεται αυτό? Παρουσιάζεται 11 με 13-14 Μαΐου. Α, έτσι. Ναι, ναι, πολύ ναι. Σύντομα δηλαδή. Αμέσως μετά είμαι προσκεκλημένη στο Συμπόσιο Αρχαίου Δράματος στους Δελφούς. Mm-hmm. Οπότε ίσως το καταφέρω να συμμετέχω σε αυτό το πολύ ωραίο φεστιβάλ, αν το επιτρέψει ο χρόνος μου. Θα κάνεις δηλαδή μια παραγωγή εδώ και θα τη μεταφέρεις εκεί? Ναι, μικρή όμως, μικρή, μικρή, γιατί ναι, ναι, η μεταφορά ναι. δεν είναι πάρα πολύ εύκολη, ναι, ναι. δηλαδή θα είναι μικρού cast. Μάλιστα. Επίσης ομιλία, σεμινάριο κλπ. Διακοπές το καλοκαίρι πρώτα ο Θεός, είναι απαραίτητες. Στον Πειραιά? Όχι. 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 Υπάρχουν σταθερά μέρη στην Ελλάδα. Ένα είναι το Πήλιο. Α, έτσι. Mm-hmm. Ωραία. Όπου υπάρχει ένα σπίτι και είναι ναι. αγαπημένο μέρος. Πάτε πακέτο μέρος. Όλοι εκεί δηλαδή. Ναι, και έρχονται και φίλοι. Είναι και ο γιατρός εκεί, σας προσέχει. Όλα μια χαρά. Και υπάρχει πάντα και άλλο ένα μέρος που είμαστε εμείς προσκεκλημένοι, είναι Άξος. Πράγμα. Οπότε είναι τα δύο σημεία αναφοράς. Είναι προγραμματισμένα αυτά δηλαδή? Όχι, όχι, προγραμματισμένα δεν είναι. Είναι, ναι, ναι. είναι δύο βόλτες που λέμε κάθε καλοκαίρι ότι θα θέλαμε να κάνουμε. Αχα. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρεις. Επομένως, για την επόμενη χρονιά υπάρχουν δύο μεγάλες παραγωγές, αλλά δεν θα τις πούμε ακόμη. Δεν έχετε, δεν έχετε καταλήξει, ακόμη. Αλλά δεν, ναι, τις αποκαλύπτουμε. Δεν, έχουμε, δεν τις ναι, αποκαλύπτουμε ναι, ναι. ακόμη, ναι. για να... Με ξαναφέρεις στην εκπομπή. Ακριβώς γι' αυτό, για να μας πεις, ναι. Ωραία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που κάνεις, ιδιαίτερα αυτό το θέμα με την Οξφόρδη. Υπάρχει, ας πούμε, πιθανότητα να έχουμε έτσι, περισσότερες λεπτομέρειες και να έχουμε και κάποιους από τους παράγοντες και βέβαια. Της προσπάθειας. Νομίζω ότι θα χαρώ και εγώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Και οι συνεργάτες μου στην Οξφόρδη, οι οποίοι είναι όλοι εξαιρετικοί. Να παρουσιάσουμε τη δουλειά, ναι, ναι, ναι. Εάν το επιτρέπει το πρόγραμμά σου και mm-hmm. ο χρόνος σου ναι. να είμαστε καλεσμένοι στην εκπομπή, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα είναι το πολύ επιτρέπει ωραία. Και το πρόγραμμά μου και ο χρόνος μου, γιατί για τις τέχνες αυτές, ιδιαίτερα του θεάτρου, που την αγαπώ τόσο πολύ και εγώ, το ξέρω. Υπάρχει πολύ χρόνος. Ναι. Χαίρομαι. Και αν δεν υπάρχει, κάνουμε. Σπρώχνουμε τα άλλα στην μια μεριά και κάνουμε μέρους γι' αυτό. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έτσι. Αναστασία μου, χάρηκα ειλικρινά που εγώ ήσουν πάρα εδώ. Πολύ, πάρα και πολύ. Θα χαρώ επίσης πάρα πολύ να ακούσω τα καλά νέα. Το βραβείο να δοθεί στην Αναστασία Ρεβί, το βραβείο της χρονιάς, το οποίο είμαι σίγουρος ότι. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να το πάρεις και να έρθεις να μας να είσαι καλά, μιλήσεις για τα συναισθήματά σου. Το πιο σημαντικό, ξέρεις, και το λέω και το εννοώ, το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι να είμαστε υγιείς, mm-hmm. να έχουμε αγάπη. Mm-hmm. Και αν έρθουν και τα υπόλοιπα, επιτυχίες, βραβεία, χειροκροτήματα, ναι, ναι, καλώς. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να είναι τα κυρίαρχα. Με πολύ χαρά, με πολύ χαρά να έρθουν. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα να είμαστε υγιείς και ακριβώς. να αγάπη. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες. Θέλω έτσι πριν κλείσουμε να σε ρωτήσω, υπάρχουν πάρα πολλοί και Ελλαδίτες και Κύπροι οι οποίοι ήρθαν τα τελευταία χρόνια εδώ. Τεράστιος αριθμός. Ναι, τεράστιος αριθμός και πολλοί καλλιτέχνες. Mm. Ηθοποιοί, ναι, μουσικοί, τραγουδιστές, μα νομίζω σε όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Λοιπόν.
τι γίνεται με αυτούς, ποιο είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνουν και ποια είναι η συμβουλή σου σαν μια επιτυχημένη σε αυτή την χώρα, σε αυτό το χώρο. Ποια είναι η συμβουλή σου σε αυτά τα άτομα, αυτούς τους ανθρώπους που ψάχνονται ακόμα? Εγώ νομίζω ότι μιλάς για τον χώρο της τέχνης, της έτσι. Τέχνης. Και ιδιαίτερα του θεάτρου. Βέβαια. Νομίζω, καταρχήν πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που κυνηγάει το όνειρό του είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αν αγαπούν πολύ αυτό που ονειρεύονται, θα βρουν τρόπο να το κάνουν. Mm-hmm. Η δουλειά μας μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά είναι υπέροχη, είναι δημιουργική, είναι ταξιδιάρικη. Οπότε, ακόμα κι αν υπάρχουν δυσκολίες, θα πρέπει να τις αφήνουμε στο πλάι και να συνεχίζουμε κυνηγώντας το όνειρο, mm-hmm. μέχρι που θα το φτάσουμε. Μάλιστα. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή, νομίζω. Υπήρχαν περιπτώσεις εσύ που είχες κάνει κάποια πράγματα και οι κριτικοί τα αντιμετώπισαν, ας πούμε, με ένα... Πάρα πολλές. Ναι, πάρα πώς πολλές. Σε απογοήτευσε αυτό? Όταν διάβαζα τις κριτικές τα πρώτα χρόνια, ταραζόμουν πάρα πολύ. Αλλά όμως δεν τα βάζες κάτω. Όχι, ναι. Αλλά ταραζόμουν. Έκλαιγα, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Τώρα πια είμαι σε μια κατάσταση που δεν διαβάζω. Δεν διαβάζεις καλύτερα. Δεν διαβάζω απαραίτητα. Η δική μου η άποψη, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι η κριτική είναι the individual's opinion. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι του κόσμου το opinion. Individuals, που σημαίνει ότι καλύτερα, αλλά είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει και αυτό, για να υπάρχει περισσότερη συγκέντρωση, αυτοπροσπάθεια, αυτοσυγκέντρωση και προσπάθεια για το καλύτερο. Οι κριτικές είναι κάτι το οποίο μπορούν να... Αν δεν ξέρει κανείς πώς να τις χειριστεί, μπορούν να κάνουν να πάρα πολύ κακό στην ψυχή των καλλιτεχνών. Ακριβώς. Ναι. Εγώ πια και τις κριτικές των 5 αστέρων, πρόσφατα η τωρινή παράσταση, πραγματικά πήρε 5 αστέρια, 4 αστέρια, σάρωσε. Και πάλι αυτές τις αντιμετώπισα... Έτσι με ηρεμία, ναι. Βέβαια. Ούτε τρελάθηκα, ούτε... Και γιατί πιστεύεις στον εαυτό σου. Ότι ναι. Ήμουν η κατάλληλη, η άξια να κάνω αυτό, το έκανα και τι έγινε δηλαδή. Αυτό. Ήθελα να το κάνω αυτό. Και το έκανα με όλη μου την καρδιά. Γι' αυτό. Έτσι πρέπει να είσαι. Ακριβώς. Και το έκανα και καλά. Ακριβώς. Το έκανες καλά και να σου πω κάτι. Να τα κάνεις πάντα έτσι, να προσπαθείς να πιστεύεις τον εαυτό σου, έτσι να τα κάνεις όλα καλά και να περνάς το μήνυμα, να παίρνεις και βραβεία, να έχεις υγεία και να έχεις και αγάπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το χαμόγελο αυτό είναι καταπληκτικό. Έτσι, να χαμογελάς πάντα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες και έτσι έχεις λαμπρύνει και την εκπομπή μου και οι καλοί φίλοι τηλεθεατές είναι χαρούμενοι και αυτοί και ευτυχισμένοι που πήραν αυτά τα πολύ όμορφα μηνύματα και θα χαρούν αν πάρεις και το βραβείο και το μάθουν, γιατί εγώ θα τους το πω. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου, και σένα και τους αγαπημένους τηλεθεατές. Συγγνώμη που σε έκοπτω, κάτι θυμήθηκα τώρα. Μας έλειψες από το ραδιόφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξεχάσαμε να πούμε ότι ήσουν καλή συνεργάτης στο ραδιόφωνο για 4 χρόνια και είχες κάνει, έκανες και πολύ όμορφα πράγματα εκπομπές. Και καλές εκπομπές. Ναι. Και πήγαν αυτές οι εκπομπές. Το αγαπώ ιδιαίτερα το ραδιόφωνο. Λοιπόν, η θύρα είναι ανοιχτή. Όποτε επιθυμείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κοπιάσεις. Ευχαριστώ. Θυμάμαι τα στούντιο στο Φλωρέντια Βίλετς. Το Φλωρέντια Βίλετς. Θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Ναι. Δηλαδή, εγώ, εμένα, οι μνήμες μου είναι από εκεί. Είναι από εκεί. Στα και είναι καινούργια πιο δυνατές εκείνες οι μνήμες, γιατί ήταν το ραδιόφωνο τότε, ήταν πιο έτσι... Είχε μια τρέλα. Είχε μια τρέλα και ήταν πιο... Πώς να σου πω, νομίζω... Δίναμε πολύ τους εαυτούς μας τότε. Ναι. Πολύ. Ναι, και... Θυμάμαι, το έκανα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη και με κέφι. Και δεν σου κρύβω ότι όταν συναντηθήκαμε με τον Μιχάλη πρόσφατα τώρα στις συναυλίες... Τον Μιχάλη, τον Γερμανό, αγαπημένος εκτός φίλος. Ξαναθυμηθήκαμε με πολύ νοσταλγία και με ρομαντισμό, αν θέλεις,
εκείνα τα χρόνια που εμείς ήμασταν και στα πρώτα μας βήματα. Και αυτά. Μπορώ να σε ενημερώσω και να σου πω ότι έχω διαπιστώσει ότι ο Μιχάλης έχει παραμείνει σε αυτόν τον ρομαντισμό. Ακούγοντας τις εκπομπές του, ταξιδεύεις. Πάντα, ναι, αυτό. Πάντα, αυτό, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε με πόση αγάπη μας αντιμετωπίσατε ως παιδιά. Και κοίταξε. Ήταν... το σημαντικότερο είναι αυτό. Να βρεις ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν και εσύ που είσαι και άνθρωπος ο οποίος αγαπάς αυτό που κάνεις και βρίσκεις και άλλους οι οποίοι σε ακολουθούν και πιστεύουν στον εαυτό τους και έχουν τη δυνατότητα, τότε τους ανοίγεις την καρδιά σου, τους βάζεις στην αγκαλιά σου και τους κρατάς μέσα σου και τους δίνεις έτσι απλόχερα, τους ανοίγεις τις πόρτες και κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έτσι για να μην με πιάσει το κλάμα τώρα, ξέρεις, κάπου εδώ, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Και εγώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στα βραβεία και καλό γυρισμό και να τα πούμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Και εγώ, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ και σε εσάς, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Εγώ και εσείς θα είμαστε φυσικά μαζί και την ερχόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα, με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καληνύχτα.